Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live εδώ στο gaming κανάλι για να παίξουμε Sims 4. Καλώς ήρθες, Στέλλα μου, τι κάνεις? Γεια σου, Ρέις, γεια σου, Μαρία, γεια σου, Χρήστο, γεια σου, Ζέτα, γεια σου, Κωστή, γεια σου, Σοφία, γεια σου, Ραφαέλα, Ελλάδα, Κέλλη, Καλλιόπη, Σοφία, Άννα, Σέβη, Έλεν, Έλενα, Βασιλική, Σωτήρης. Καλώς ήρθατε όλοι, παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Γιατί σήμερα θα παίξουμε Sims. Το λέω και το ξαναλέω, να το παιδώσουμε όλοι. Θέλω να μου πείτε ποιοι ήσασταν στο προηγούμενο live που έπαιξα με μένα, χωρίς εμένα. Δεν βάλαμε κάμερα, αλλά ήμουν εδώ και παίζαμε με το χαρακτήρα μου. Ρώτησα τα άτομα που σας είπα ότι θα έφτιαχνα και ήταν θετική, οπότε είναι καλό αυτό. Να φτιάξουμε λίγο το φωτισμό, γιατί νομίζω ότι είμαι υπερβολικά φωτισμένη. Το βάλουμε κάπου εκεί. Τζότζο, τι κάνεις? Γεια σου, Μαρία μου, γεια σου, Έπι. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Όλοι εσείς ήσασταν εδώ στο live που είχα κάνει. Πω, χαμός έγινε δηλαδή. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γεια σου, Μαράκη, χαίρομαι πολύ που είσαι καλά. Βασιλεία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 5 ευρώ super chat. Είσαι τέλεια. Oh my god, θα με τρελάνετε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Smile, τι κάνεις? Καλησπέρα με 15 ευρώ super chat και smile, παιδιά. Θα με τρελάνετε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Λοιπόν, μια και κάνανε τόσο μεγάλα super chat αυτά τα δύο υπέροχα κορίτσια που αγαπώ και λατρεύω πάρα πολύ, θέλω αυτά τα δύο κορίτσια να επιλέξουν και με ποια οικογένεια θα παίξουμε σήμερα. Είναι στο χέρι σας. Σας το δίνω απλόχερα, εσείς οι δύο πρέπει να αποφασίσετε με ποια οικογένεια θα παίξουμε σήμερα. Γιατί πραγματικά άνοιξα το live και δεν ήξερα με ποια σειρά να παίξουμε. Και ορίστε. Τα δύο αυτά πανέμορφα κορίτσια θα μου πούνε. Με τη Μαντό, λέει η Βασιλεία. Τέλεια! Θα παίξουμε με τη Μαντό. Εννοείται ότι θα παίξουμε με τη Μαντό. Κωστή, είσαι Κωστής από το Discord. Έχω αυτή την εντύπωση ή ούτε καν. Λοιπόν, πού είναι η Μαντό? Δεν θυμάμαι καν σε ποια πόλη είναι. Λοιπόν, ποια πόλη είναι η Μαντό? Σε ποια πόλη είναι, μα το τρελαθούμε. Λοιπόν, ήμουν άρρωστη σε περίπτωση που δεν το ξέρατε. Σήμερα ένιωσα πολύ καλύτερα. Είπε καλά. Ωχ, παιδιά, τι κάνετε? Χαμός, θα τρελαθώ, περιμένετε. Αστεράκι, Μαρία, για να πάρεις γάτα στο Sims, λέει. Ωχ, my god, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 2 ευρώ super chat. Είσαι τέλεια.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αστεράκι Μαρία, είδα ότι έγινες μέλος με 2 ευρώ τελικά. Αλλά επειδή έχεις κάνει πάρα πολλά donate, σου είχα πει να μου στείλεις μήνυμα στο Instagram να σε προσθέσω και σε ένα στην ομάδα μας για να μπορούμε να πάρουμε κλίση και τέτοια. Οπότε στείλε μου ένα μήνυμα στο Instagram, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και Greek Gamers που είναι η Στέλλα, αν δεν κάνω λάθος, είμαι 30, με 38 πυρετό, αλλά είμαι εδώ για σένα. Περαστικά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το 2 ευρώ super chat. Είσαι τέλεια. Η Smile, 10 ευρώ super chat και λέει Άριελ. Τη νιώθω τη Μαρία να βαράει και το χέρι στο τραπέζι και να λέει Άριελ θα παίξεις. Μίλησα. Τέλος. Oh my god, θα με τρελάνετε. Λοιπόν, η Smile, την ξέρετε όλοι, την αγαπάμε, έχει γίνει μέλος με 25 ευρώ. Που αν δεν ξέρετε, μπορείτε να γίνετε μέλος πατώντας το κουμπάκι της συμμετοχής. Η Μαρία μου έγινε με 25 ευρώ. Και στα 25 ευρώ έχω πει ότι θα σας στέλνω και ένα μικρό δωράκι. Γεια σου Γεωργία, καλώς ήρθες. Και έχω φτιάξει εδώ το γράμμα της Μαρίας. Είναι αυτή εδώ η μικρή καρτούλα. Της έχω γράψει κάποια λογάκια εδώ απ' έξω και μέσα. Και μαζί με κάτι άλλο που έχω εδώ πέρα, δεν θα σας το δείξω. Και κάτι άλλο που θα πάω να πάρω σήμερα. Νομίζω ότι μετά το live θα πάω να ψωνίσω το δωράκι της Μαρίας για το πακέτο της, για να το στείλω κιόλας. Οπότε, ναι. Αυτό είναι το γράμμα σου. Κάνω απέσια γράμματα, Μαρία. Στο λέω από τώρα. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Αλλά προσπάθησα. Η αγάπη μετράει και η προσπάθεια. Οπότε ναι, θα πάω να τη στείλω μετά τα δωράκια της. Είμαι κουρασμένη από τη δουλειά, αλλά οκ, okay, είμαι εδώ για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, smile μου. Τέλικα, ναι, είμαι ο Κωστής από το Discord. Λοιπόν, Κωστή, θα σε κάνω mod εδώ πέρα. Πώς κάνω mod? Επόπτη. Ωραία, σε βάζω επόπτη, Κωστή μου. Αστεράκι Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 2 ευρώ super chat. Λοιπόν, επειδή και η Αστεράκι Μαρία θέλει Άριελ, αλλά και η Μαρία, μάλλον θα παίξουμε με την Άριελ. Βέβαια, έπρεπε να το ξέρω νωρίτερα να τη βάλω και στο thumbnail, έτσι. Δεν την έβαλα αυτή τη φορά, αλλά δεν πειράζει. Ξέρουμε σε ποια πόλη είναι η Άριελ. Oh my god! Καλησπέρα, επιτέλους είσαι καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, George, για το 15 ευρώ PayPal! Θα με τρελάνετε! Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τρελαίνουμε το μεταξύ όταν διαβάζει το μήνυμα το ρομποτάκι. Το λέει τόσο τέλεια και πικά. Δεν υπάρχει. George, ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι τέλειος. George, μήπως θέλεις να μας πεις και εσύ τι θες να παίξουμε σήμερα, γιατί είμαστε σε δίλημα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ήθελα να παίξουμε τη Μαντό. Βαριέμαι να παίξω με την Άριελ. Αλλά θα μιλήσουν αυτοί που κάνουν το περισσότερα super chat. Δεν ξέρω, τα κορίτσια λένε Άριελ. Η Βασιλεία είπε Βαντό, βέβαια. Να μας πει και ο Τζόρτζ. Μαρία, δεν έχω λεφτά να σου κάνω super chat σήμερα. Ευθύμη μου, δεν πειράζει. Μήπως μπορείς να βάλεις από την άλλη μεριά την κάμερα, γιατί σε full screen κρύβουν. Κάτσε, κάτσε. Γιατί σε full screen κάμερα. Λοιπόν, Βασιλεία, την είχα από την άλλη πλευρά, αλλά δεν βόλευε. Τώρα για να το κάνω αυτό, δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή στο live, γιατί θα χαλάσουν όλα. Άριελ λέτε. Εντάξει, Άριελ θα παίξουμε. Λοιπόν, απλά, Βασιλεία μου, αν τα πειράξω όλα, μισό λεπτάκι να το δοκιμάσω, εντάξει. Θα προσπαθήσω να το κάνω, αλλά φοβάμαι, οχ, να είδες κουνά πράγματα. Να, δεν μπορώ να το κάνω τώρα, Βασιλεία μου, sorry. Επειδή πρέπει να τα μαρκάρω όλα μαζί, έτσι όμορφα νοικοκυριμένα να τα πάρω, γιατί αυτό εδώ το πλαίσιο, ας πούμε, είναι άλλο αρχείο. Η κάμερα μου άλλο, αυτά είναι διαφορετικά 4 αρχεία και φοβάμαι ότι αν τα κουνήσω τώρα θα χαλάσουν όλα. Οπότε την επόμενη φορά θα το θυμηθώ και θα τα βάλω από την δεξιά πλευρά. Απλά δεν κατάλαβα γιατί να τα βάλω από εκεί. Αλλά είναι το λες εσύ, κάτε ξέρεις. Θα έχεις τους λόγους. Θα το φτιάξω, ναι. Να μην κρύβω τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε με την Άριελ, γιατί εσείς το ζητήσατε. Το απαιτήσατε δηλαδή. Greek Gamer, όχι, δεν σου τραβάει. Σε περίπτωση που κάνεις μόνος σου, δηλαδή επιλέξεις να κάνεις ανανέωση, τότε ναι. Από μόνο του δεν σου τραβάει τίποτα.
Ωραία, μπήκε. Και μπορείς και να το ακύρωσεις όποτε θέλεις. Καλώς ήρθες κούκλα που είσαι μέσα στα νεύρα. Παιδιά, για κάποιο λόγο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό το παιχνίδι, οπότε θα το χαμηλώσω λίγο. Είναι μέσα στα νεύρα η Άριελ, δεν είναι στα καλά της. Το βλέπετε όλοι. Και τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, Άριελ stays in the sun so much longer. Α, έκατσε πολλή ώρα στον ήλιο και δεν είναι καλά. Μάλιστα. Τι να κάνουμε για να ηρεμήσει. Δεν μας λέει κάποια οδηγία, ρε παιδί μου. Να κάνει ένα ντουζάκι. Μπράβο, take a shower, να ηρεμήσεις. Μαρία, να έρθεις να κάνεις meetup στη Λέσβο. Δύσκολο, δυσκολάκι. Λοιπόν, πάμε 200 like, παιδιά. Είμαστε σχεδόν 300 άτομα και ακόμα δεν βλέπω 200 like. Θα έρθω εκεί. Λοιπόν, παιδιά, επίσης θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει αυτό εδώ πέρα. Είναι τέλειο. Γράφει μισμάτεν. Δεν φαίνεται, βέβαια. Φαίνεται, δεν ξέρω. Αλλά το άνοιξα σε ένα βίντεο. Θα το δείτε. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Το γατάκι μην ξεχνάμε. Λοιπόν, δεν νομίζω να πάρω γάτα. Δεν θέλω να σε πληγώσω, Μαρία μου, αλλά δεν νομίζω να πάρω γάτα. Γιατί δεν την παλεύω με τα ζώα. Δηλαδή, όσες φορές έχω προσπαθήσει να πάρω ζωάκι, μου έχει βγάλει την πίστη. Λοιπόν, ο αγαπημένος μας. Νάτος. Πάρε τον λίγο τηλέφωνο να μιλήσετε. Λοιπόν. Θέλετε μαντό. Εδώ τώρα λέτε μαντό, αλλά θα παίξουμε με την Άριελ. Τι να κάνουμε. Η Μαρία αποφάσισε. Ο Τζόρτζ αποφάσισε. Εδώ το, το μαράκι, η αστεράκι αποφάσισε. Τι να κάνουμε. Γιατί δεν φαίνεσαι εσύ όταν είναι full screen το κινητό, κρύβεσαι από τα μηνύματα. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το PayPal. Δεν χρειαζόταν να μου κάνεις donate για να μου το πεις αυτό, έπρεπε να το γράψεις στο chat απλά, αλλά σε ευχαριστώ, είσαι τέλεια. Σ' αγαπώ πάρα πολύ και θα το φτιάξω τώρα, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κατάλαβα τι εννοείς, όταν το βάζεις full screen, είναι το chat εδώ, ε. Ναι, το πιάσα. Λοιπόν, θα το φτιάξω τώρα μόνο για σένα, γιατί το ζήτησες. Λοιπόν, θα το καταφέρω. Θα πάρω όλο αυτό. Εκτός από αυτό, το πάρουμε εδώ. Το alert box δεν θα πειράξουμε. Περίμενε. Το έχω! Μη μου αγχώνεσαι, το φτιάχνουμε τώρα. Για να μην έχει θέματα. Λοιπόν, ωραία, το βάζω εδώ. Και πείτε μου αν είναι ok τώρα. Θα το βάλω λίγο πιο ψηλά βασικά. Τσούκου τσούκου τσούκου, τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Τα καταφέραμε. Το έφτιαξα. Alert box, βάλουμε και εδώ το τέτοιο. Ωραία. Για πείτε μου τώρα, είναι εντάξει. Όσοι το βάζετε full screen, βλέπετε και το chat όλα καλά. Βλέπετε και όλα τα πάντα του Sims. Ναι, οκ, okay, είναι. Τέλεια, Βασιλιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπες. Μπορεί να κάνει και καλό στο chat, να μην έχουν πρόβλημα, αλλά δεν μου. Όχι, λέει. Το όχι που πάει. Λίγο δεξιά. Παιδιά, υπάρχει λόγος που δεν το βάζω τέρμα δεξιά. Γιατί εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο που εσείς νομίζετε ότι τέτοιο, θα χάνονται τα ονόματα των παιδιών όταν κάνουν super chat και τέτοιο. Οπότε εντάξει, ας το αφήσουμε εκεί. Αυτή τώρα τι να κάνει για να ηρεμήσει. Πήγαινε λίγο τουαλέτα. Ξαλαφρώνουμε πάντα όταν πηγαίνουμε τουαλέτα. Τι λέω, Παναγία μου. Γεωργία, πες μου, φωνάζεις. Ή οκ είναι. Α, οκ λέει. Τι έχασα τίποτα, μαράκι βοήθεια. Δεν μου αρέσει έτσι που κρύβεις το σπίτι. Τι εννοείς. Πάρ' το σπίτι, ορίστε. Δες το. Για να δούμε τώρα. Θέλει social. Αλλά είναι βράδυ. Και φυσάει έξω λέει και καλά. Τι να την κάνω. Λοιπόν, θα παιδιά θα την πάω στο σπα. Να ηρεμήσει. Την είχαμε πάει και την άλλη φορά στο σπα, αλλά δεν πειράζει. Έλα ρε Θοδωρή, πού είσαι, τι κάνεις. Λοιπόν, να την πάμε στο σπα ή όχι, εσείς ψηφίσετε, εσείς αποφασίζετε. Αχ, Παναγίτσα μου. Αχ, Ραφαέλα, είσαι πολύ απότομη, όπως και ο Βλάχος είναι πολύ απότομος. Μην είστε τόσο απότομοι, να είστε ευγενικοί στη ζωή σας. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να πάμε στα σπα, ωραία. Θέλω να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Σήμερα, γενικά,
μισώ τους αγενείς ανθρώπους που δεν είναι ευγενικοί και δεν μιλάνε με ευγένεια, δεν σέβονται τον άλλον και όλα αυτά. Τους μισώ αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Το ξέρω ότι μπορώ να κλείσω το chat, αλλά θέλω να βλέπω και τα δύο. Εννοείται, κανένα πρόβλημα. Καλά έκανες και μου το είπες. Λοιπόν, και σήμερα πήρα να κλείσω κάτι εισιτήρια. Εν τω μεταξύ τρέχει μύτη μου ακόμα. Δεν θα γίνω καλά ποτέ. Smile, ευχαριστώ πάρα πολύ για το 1 ευρώ! Γιατί δεν έγραψες κάτι πέρα, smile μου. Ήτανε τεστ αυτό, το donate. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι... Γιατί πας με το μαγιό παντού. Outfit. Φόρα ένα outfit σαν άνθρωπος. Μπες μέσα. Λοιπόν, και αυτό που σας έλεγα είναι ότι πήρα σήμερα να κλείσω κάποια εισιτήρια και ότι πας από το πρακτορείο, δεν ξέρω τι σκατά. Ήτανε αγενέστατος πάλι. Ήτανε σε φάση, ναι, σαν να του σκότωσα τη μάνα, πραγματικά. Ναι, λέγε, τι θες. Μόνο που δεν με έφαγε. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 2 ευρώ, Super Chat, καλησπέρα. Τα γλυκούλια μου έρχονται να μου πούνε καλησπέρα και μου δίνουν και Super Chat. Είστε τέλειοι, δεν υπάρχετε. Σας αγαπώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ. Και αυτό που έλεγα είναι ότι ήταν αγενέστατος. Δηλαδή, και μου είπε κιόλας, κοπελιά, έχω πολλή δουλειά, τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι να γράφω, λέει smile. 5 ευρώ σε βρετσάτα από τη smile χωρίς να ξέρει τι θα γράψει. Λοιπόν, μας έχει τρελάνει αυτό το κορίτσι. Θέλω να γεμίσετε το chat καρδούλες και αγάπη για την smile, τον Διονύση, την Μαρία Αστεράκη, τον Τζόρτζ και τη Βασιλεία που έχουν κάνει τρελά super chat σήμερα. Γιατί λέει δεν πας στην κάμερα τέρμα δεξιά. Γιατί εδώ σε αυτό το σημείο παιδιά είναι που τελειώνουν τα ονόματα κάποιων από τους donate και τέτοια. Οπότε θα τα κόβει εδώ στο πλάι άμα τα βάλω. Έχετε λυσάξει, καλά. Επειδή έχετε λυσάξει θα το κάνω άντε. Αλλά θα δείτε ότι ίσως μετά έχουμε πρόβλημα. Αν κάποιος που μου κάνει donate ή τέτοιο έχει μεγάλο όνομα, θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων. Άντε, θα σας κάνω το χατήρι και θα το βάλω εδώ. Ό,τι θέλετε με κάνετε. Τι να πω. Έχει χάρη που σας αγαπάω. Οχ, το chat έχει σπαμάρει με καρδιές. Το chat έχει γίνει χαμός. Τι φάση όλα αυτά για τη smile. Θα τα τρελάνω. Κλάιν λέει τι πειράζει. Ωραία, το έφτιαξε, εντάξει είσαι. Πώς είσαι, καλέ μου, Θοδωρή, έχουμε χαθεί τελείως. Λοιπόν. Άμα σε ενόχλησε, λέει συγγνώμη ο Βλάχος, μάλιστα. Καλησπέρα σε μια όμορφη κοπέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ, τρόλ, γιουχαχα. Θα πάω, Αγγλία, για πάντα. Αστεράκι Μαρία, αλήθεια. Τέλεια είναι στην Αγγλία, παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να πάω κι εγώ για πάντα. Έχω πάει άπειρες φορές για διακοπές γιατί η γιαγιά μου είναι από εκεί. Ήταν βασικά, έμενε εκεί. Οπότε είχα πάει άπειρες φορές. Και είχα πει ότι αν είχα κάποιον μαζί μου, θα πήγαινα κι εγώ. Βασιλεία! Έτσι γιατί σε αγαπάμε πολύ και ταξίζει. 5 ευρώ σε προτσάτησε. Βασιλεία, θέλω να σε γνωρίσω από κοντά και εσένα και όλα τα παιδιά που μου κάνουν τόσο πολλά. Μου κάνουν τόσο πολλά super chat και μου υποστηρίζουν και μου δείχνουν την αγάπη του συνέχεια. Είστε τέλειοι, αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Greek Gamer, ευχαριστώ πάρα πολύ για το 1 ευρώ super chat. Ελάτε Αγγλία, λέει να μου κάνετε παρέα. Πάμε όλοι Αγγλία να κάνουμε παρέα στο Θοδωρή. Και που λέτε παιδιά, επειδή η γιαγιά μου έμενε εκεί. Έχω πάει άπειρες φορές. Το chat έχει γίνει rainbow. Γεια σας μόνο. Έλα, Ηράκλειο Κρήτης. Oh, και η Βασιλεία από Κρήτη είναι. What? Όντως. Ήρθα από Αγγλία, Θεοδωρή, αλλά δεν μου. Σου έκανα παρέα. Ρε, δεν πήγες να δεις το Θοδωρή πλάκα-πλάκα, ρε Τζότζο. Τι σε σύρε στον παρία. Εν τω μεταξύ, εδώ το κορίτσι μας μιλάει με έναν άσχετο που δεν τον ξέρουμε καν. Δεν πειράζει όμως. Θα είμαστε φρόνιμα κορίτσια. Άσχετα αν είναι μπρατσαρά. Για να τον δούμε. Ποιο είναι αυτό. Έρικ λέει Νιούελ. Κοίτα, Έρικ και αυτός, Έρικ και ο άλλος. Μας χαλάει. Κρήτη μόνο και ο Κωστής από Κρήτη είναι. Θα με τρελάνετε. Έχω γενέθλια σήμερα. Αστεράκι μαράκι, χρόνια πολλά σε σένα. Για τα γενέθλια σου. Βαδιά, κριντσάρο. Μπάνε από το κανάλι θα με κάνω, από το YouTube. Δεν μου μιλάει ο Τζότζος. Χαχα, ναι, γιατί ήξερα που είσαι.
Καλά. Πιστεύω φτάνουν οι καρδιές, παιδιά, λέει ο Διονύσης. Λοιπόν, παιδιά, τι θα κάνουμε. Θα πάμε Κρήτη και θα κάνουμε tour. Ερέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο. Τι να κάνω που τρία αγαπημένα πρόσωπα από το chat είναι σε διαφορετικά μέρη. Ο ένας Χανιά, ο άλλος Ηράκλειο και ο άλλος Ερέθυμνο. Θα πάω και στα τρία. Λοιπόν, κανονίζω του χρόνου να έρθω Κρήτη πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βικτωρία μου, για το subscribe. Όποιος είναι καινούριο σε αυτό το κανάλι και δεν έχει κάνει την εγγραφή του ακόμα, να κάνει τώρα την εγγραφή του. Αυτός είναι νευριασμένος, γιατί κάθομαι και σχολούμαι μαζί του, ας πούμε. Hello, γεια σου. Ήμουνα και εγώ νευριασμένη πριν, δεν θέλω να νευριάσω πάλι. Θα πάω να κάνω λίγο relax εδώ πέρα στη σάουνά μου. Εγώ είμαι Λάρισα. Α, καήκαμε. Σε είδα και λαχτάρισα. Ναι, βαριέμαι να κάνω, αλλά show σε μηνύματα το αφήνω σε άλλους modes, μάλιστα. Θα έρθεις νέο φάλιρο ή καλυθέα. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε tour, γενικά. Να έρθω να σας βρω όλους, να σας κάνω τεράστιες αγκαλιές. Αλλά η Κρήτη είναι στανταράκι, το έχω βάλει στη λίστα τώρα, χωρίς πλάκα, του χρόνου. Πρέπει να κανονίσω για διακοπές Κρήτη. Όχι ότι είναι το καλύτερο νησί ever και μου αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη και τη λατρεύω και την αγαπώ και θέλω να πάω. Οι καρδιές ποτέ δεν φτάνουν, γίνεται χαμός. Ευχαριστώ που υποστηρίζετε τα παιδιά που με υποστηρίζουν. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο που έχουμε κάνει εδώ πέρα στο YouTube και στα live stream. Γι' αυτό λατρεύω να κάνω live stream. Γιατί γενικότερα είμαστε πολύ αγαπημένο κοινό και chat και όλα αυτά. Υπάρχει περίπτωση να έρθω για πάντα Αθήνα! Θα μα τρελάνει, Ισμάιλ, παιδιά! Να φέρει και τον Κωστή και τη Βασιλεία μαζί σου. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιοι είσαστε από Κρήτη. Να δω αν έχουμε τόσους πολλούς. Να κάνουμε ένα meetup, ρε παιδιά, οργανωμένα, ωραία. Άμα είναι έτσι. Να μαζευτούμε όλοι στην Κρήτη, λέει, που είμαστε team. Εννοείται. Ο πατέρας μου είναι, λέει, είναι από Κρήτη. Έλα, Χαλκίδα, please. Αυτή κάθε χαλαρώνει εδώ και εμείς μιλάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει ηρεμήσει για τα καλά η Άριελ. Οπότε θα γυρίσει σπίτι τώρα, σιγά-σιγά. Λοιπόν, είσαστε αρκετοί από Κρήτη. Οκ. Okay. Καμιά δεκαριά άτομα είστε σίγουρα. Μη σας πω και παραπάνω. Καλή φάση, ωραία. Ναι. Να το κανονίσουμε, παιδιά. Του χρόνου θα το ψήσω, να έρθω Κρήτη. Τέλεια. Κάνε μετά από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη λίγο δύσκολο να πάω. Πειραιά, λέτε εδώ πέρα. Πώς κάνουμε συμμετοχή. Πατώντας το κουμπάκι τη συμμετοχή. Εκεί που λέει subscribe έχει και η συμμετοχή, πάντα τη συμμετοχή. Πάμε και στα 300 like, παιδιά. Όποιος δεν έχει κάνει share αυτό εδώ το live, να το κάνει. Γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και να με κάνει και tag στο Instagram για να το κάνω repost μετά. Πάμε ένα τουρμαράκι στην Κρήτη. Πάμε, ρε Διονύση. Ψήσου. Όλοι μαζί. Θα πάρουμε και τον Τζότζο μαζί. Έχω βρει μια ωραία σχολή στην Αθήνα και λογικά θα πάω. Μακάρι, το εύχομαι. Αυτή είναι παιδιά, γιατί παντού κυκλοφορεί με το παλιό. Τσίτσιδι τελείω, δηλαδή. Δεν θέλει να φορέσει ρούχα. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, άντε να κοιμηθεί, κορίτσι μου. Να ξημερώσει αύριο Θεούλη τη μέρα. Να δούμε τι θα κάνουμε. Σε τι φάση είμαστε με τον φίλο μας και αγαπητό ερωτήλο εδώ πέρα. Τι είμαστε, είμαστε ζευγάρι. Νομίζω έχουμε γίνει boyfriend, girlfriend, ιστορία τέτοια. Οπότε το επόμενο στάδιο ποιο είναι. Να μαντέψω, μπορείτε να μου πείτε εσείς. Εγώ μέσα είμαι, θα είμαι σοφέρ σου. Και το Θάνο που θα τον αφήσουμε, βρε Διονύση. Θα του πω, κοίταξε δεις, εγώ πάω να κάνω tour όλη την Κρήτη, με τον Διονύση μαζί και τον Τζότζο. Χωρίς τον Τζότζο εγώ δεν πάω. Και ποιο σου είπε ότι θα έρθει. Αυτός είναι παλιό σνόμπ, πρέπει να τον παρακαλάμε δηλαδή. Και αυτός θα δουλεύει εδώ στην Αθήνα. Τι να κάνω που εγώ τα καλοκαίρια δουλεύει ο Θάνος. Καήκαμε. Έλα μέγαρα πάντα μου. Έλα μέγαρα πάντα μου. Μαζί με το Θάνο, όλοι μαζί. Με τρώει το χέρι μου, παιδιά. Αστεράκι Μαρία, όταν θα πάω Αγγλία θα κάνω κανάλι στο YouTube. Α, τέλεια. Μακάρι, το εύχομαι. Try for baby. Όχι, try for baby. Θα παντρευτούνε. Όλοι το γιουχού έχετε στο νου σας, βλέπω εδώ πέρα. Εδώ δεν έρχεται δύο βήματα. Σούς εσύ. Σούς.
Πλάκα-πλάκα, παιδιά, πρώτα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό meetup. Μόνο με τα παιδιά από το live όμως. Δεν το κάνω γενικό. Μόνο με τα παιδιά από εδώ. Να κάνουμε ένα meetup στην Αθήνα και μετά θα πάμε σε όλες τις άλλες περιοχές. Μη σας πω είναι πιο εύκολο να πάμε Κρήτη παρά να κάνουμε εδώ meetup. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγγραφή σου. Καλώς ήρθες. Πρέπει να μεγαλώσω λίγο τα γράμματα του alert box γιατί δεν βλέπω και είμαι και στραβή. Κάνω έτσι για να δω τίποτα. Μαράκι βγαίνω, ίσως μπω σε λίγο φυλάκια, δεν πειράζει. Τελικά ρώτησα στο Θάνο αν θέλει να φτιάξει το Sims. Μου είπε θα δούμε. Η αδελφή μου πάντως μου είπε ναι και η Άννα μου είπε ναι, σίγουρα. Οπότε αυτά τα δύο κορίτσια τα έχουμε σιγουράκι. Και τώρα περιμένουμε και από τον δύσκολο τον άντρα να αποφασίσει. Αλλά ούτως ή άλλως αυτά όλα θα γίνουν από Σεπτέμβρη. Οπότε εντάξει, υπομονή. Swim around. Πάμε να κολυμπήσουμε λιγάκι. Είμαι τραπεζίτης εδώ. Χαμός. Πρέπει μαράκι να μαζευτούμε εδώ Αθήνα. Πρέπει βρε Διονύση. Το μέλλον μου η ζαχαροπλαστική και αυτό θα κάνω. Αχ, τέλεια. Τι, θα μας φτιάξεις γλυκά. Κάτσε τώρα το συνειδητοποιείς. Κοίτα, ξαναδείς Μαρία. Να έρθεις εδώ στην Αθήνα. Να σπουδάσεις. Και να μας φτιάχνεις γλυκά να μας φέρνεις. Δηλαδή τι καλύτερο, θα γίνει 800 κιλά, αλλά δεν πειράζει. Άμα κάποιος σου στέλνει 500 ευρώ super chat, τι θα έκανες? Τρία εγκεφαλικά, εδώ, στο chat. Δεν ξέρω. Θα έχουμε τούρτες από smile, έτσι. Μαράκι πρέπει να φύγω, συγγνώμη, φυλάκια δεν πειράζει. Τι έχασα μαράκι, δεν έχασες πολλά εδώ. Κάνουμε βόλτες με την Άριελ. Όπα, τι ωραίο ψάρι είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά. Είδα, όσοι πρέπει να φύγετε φυλάκια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Α, εδώ μπορεί να πάει. Αχ, είναι τέλεια. Κάθε μέρα είμαι μέσα στα αγγλικά τι να κάνω. Και είσαι τόσο αδύνατη, φίλε. Πώς τα καταφέρνεις? Πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Θέλω κι εγώ ώρες, Μάιλ. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Εχθές είδα μια πάρα πολύ ωραία ρομαντική ταινία. Η οποία μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Έκλαψα με μαύρο δάκρυ. Και ήμουν σε μια φάση που ήθελα να κλάψω. Για να καθαρίσουν το ματάκι μου και λέω. Τέλεια, θα βάλω μια ρομαντική ταινία και θα ρίξω το κλάμα της ζωής μου. Καμία σχέση με το After, πολύ καλύτερη. Λέγεται Midnight Sun και σας την προτείνω να τη δείτε. Και μπορώ να γίνω κάτι χρήσιμο στο live. Αστεράκι, μαράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 2 ευρώ σου παίρνω. Είσαι γλυκούλα, όμορφη και νοστιμούλα. Σε ευχαριστώ. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Όχι, πάει να μαζέψει τα σκουπίδια. Την ξαναπάμε εκεί πέρα. Λοιπόν, και που λέτε να τη δείτε αυτή την ταινία, είναι πάρα πολύ ωραία και τη θεωρώ πάρα πολύ γλυκιά ταινία, πάρα πολύ cute. Γιατί είχε κάποια πράγματα μέσα που γινόντουσαν στη ταινία που μου θυμίζουν πραγματική ζωή πέρα από την αρρώστια που είχε η κοπέλα στην ουσία. Σου θυμίζουν πραγματική ζωή. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Να τη δείτε. Ειδικά τα κοριτσάκια, δείτε τι. Τώρα τα αγοράκια, ντά. Μα γιατί τόσο κακό ήταν το After? Παιδιά, το After ήταν πολύ κακό. Γιατί, λοιπόν, υπήρχε ένα θετικό για το. Λοιπόν, πήγαινε εδώ λίγο, Άριελ. Τι κάνει? Μπορεί να κάνει sour. What? Τι? Αυτή γιατί ήρθε εδώ πέρα? Τι κάνει? Ταΐζει τα βατράχια. Sour nude. Δεν έχω τι να γράψω, απλά στέλνω 2 ευρώ. Βασιλεία, με ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 2 ευρώ super chat και εσένα. Παιδιά, μπορείτε να βάζετε καρδούλες. Μπαίνουνε καρδούλες. Όχι, ο άντρας μας παίρνει τηλέφωνο. Τι λέει? Ariel, seriously, I just found out about this concert. Συναυλία. Underground water house in the fashion district. We have to go. Let's head out around 8 o'clock and make sure that we can get it. Θα μας τρελάνει αυτός. Τι θέλει αυτός τώρα από τις ζωές μας εδώ μέρα. Θέλει να πάμε σε συναυλία. Όχι, τίποτα. Θα έρθει να μας πάρει. Δεν κατάλαβα. Κάνε ένα μπανάκι.
παιδιά, την Άννα κάνει μπάνιο μες στην καταράκτη. Και έλεγα για το after. Λοιπόν, το πρόβλημα με το after, Μαρία, σκέφτομαι να γίνω μέλος, αλλά πρέπει να μιλήσω με τους γονείς μου πρώτα και θέλω πάρα πολύ να γίνω και να σε υποστηρίξει. Ευθύμη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μην γίνεις δεν πειράζει, σε ευχαριστώ. Γυμναστική και τρέξιμο κάθε μέρα. Όχι, smile, no. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 2 ευρώ super chat. Να το παιδιά, έβαλε Διονύση τις καρδιές του. Πάρε τις καρδιές μου, λέει. Και πάρε και 2 ευρώ super chat. Έπι μου, φίλα και πολλά. Δεν πειράζει, φίλοι, θα τα πούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα για το after. Δεν προλαβαίνω να τα πω. Η δόλια. Λοιπόν, τώρα δεν έχω καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε με τον Eric και για το concert που θέλει, αλλά τέλος πάντων. Ακούστε τώρα για το after. Η ηθοποιή. Πάμε σπίτι βασικά και θα σας λέω. Η ηθοποιή ήταν μια καλή επιλογή γιατί επιτέλους ήταν κάποιοι ηθοποιοί που μοιάζανε. George! Α, τι ωραία σου φαίνονται οι καρδιές αυτές οι κόκκινες! Α, είναι τέλειες! Ευχαριστώ πάρα πολύ, George, για τα 5 ευρώ super chat! Να τις οι καρδιές που σας δίνω κι εγώ. Να τις και οι καρδιές που μου δίνετε εσείς. Είναι πανέμορφες, φαίνονται τέλειες στο chat. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, George. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα γίνω κι εγώ μέλος λογικά, λέει. Βαγγέλη μου, εσύ δεν χρειάζεται να γίνεις μέλος. Τα donate, φωτιά, λέει η Έλενα, χαμός γίνεται. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω. Για τους ηθοποιούς. Ή θα πει αυτή. Μοιάζουν επιτέλους ότι είναι όντως 18 χρονών. Γιατί συνήθως σε τέτοιες ταινίες βλέπουμε κάτι μπρατσαράδες τέτοιους. Και λένε ότι είναι 17 χρονών και 18 και είμαι σε φάση έχετε δει τα 17χρονα και τα 18χρονα που κυκλοφορούνε. Δεν είναι έτσι τούμπανα όλοι οι 18χρονοι και 17χρονοι. Γιατί βάζω στις ταινίες 25 χρονών κάποιον και, και φαίνεται ξέρω εγώ ότι και καλά είναι τέτοιο. Λοιπόν, θα τρελαθώ. Ενώ αυτός, το αγόρι αυτό, φαινόταν τουλάχιστον για 18-19. Πόσο super chat. Σμάλι θα μου κόψεις τη λαλιά εδώ πέρα. Θα με τρελάνεις κορίτσι μου. 10 ευρώ λέει super chat τη Σμάλι. Με πολλές καρδιές πολύχρωμες. Σπαμάρετε και εσείς όλο το chat καρδιές. Δεν το πιστεύω. Δείτε τι ωραίες που φαίνεται εδώ στο chat. Τι κάνετε. Λοιπόν, όσο η Άριελ κάνει το γιόγκα της εδώ πέρα, εγώ θα λέω για τις ταινίες. Και θα βλέπω τις όμορφες καρδιές σας. Λοιπόν, και που λέτε, αυτοί μοιάζανε ότι είναι 18 χρονών, πιτσιρίκια δηλαδή, όπως είναι στην πραγματικότητα. Βέβαια η κοπέλα φαινόταν λίγο μεγαλύτερη από αυτόν, αυτός παραφαινόταν μικρός. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Αυτό ήταν το καλό της υπόθεσης, το ότι μικροδείχνανε επιτέλους οι ηθοποιοί ενώ παίζανε 18χρονα και δεν μοιάζανε για 25 μπρατσαράδες. Αλλά δεν ήταν ωραία η υπόθεση. Αυτό το story το έχουμε δει 800.000 φορές, γίνεται χαμός εντωμεταξύ, θέλει όλα εμφάνιση. Από το spam. Τέλος πάντων. Και βλέπω να παίρνεις την οθόνη πιο νωρίς από όσο υπολογίζεις. Βασιλεία μου, έβαλε και αυτή τις καρδιές της. Α, 5 ευρώ super chat και από τη Βασιλεία. Παιδιά, φτάνει, φτάνει, φτάνει. Είναι πάρα πολλά όλα αυτά. Παίρνω υπερβολική αγάπη. Αχ, θα τρελαθώ. Ευχαριστώ, είστε τέλειοι όλοι, πραγματικά. Ουφ, wow. Wow. Η οθόνη έχω αποφασίσει ποια θα πάρω, παιδιά. Ήμουν ανάμεσα σε τρεις και νομίζω ότι έχω καταλήξει και χάρη σε εσάς θα καταφέρω να πάρω αυτή την οθόνη που θέλω πάρα πάρα πολύ. Απλά Διονύση μου, δεν μπορώ να την παραγγείλω τώρα. Θέλω να την παραγγείλω online από το Scrooge, να σας πω την αλήθεια. Δεν θέλω να πάω να την πάρω σε κάποιο κατάστημα. Και επειδή θα φύγω σε λίγες μέρες για διακοπές. Δεν θέλω να την παραγγείλω τώρα, θα μπορούσα να την πάρω τώρα, αλλά φοβάμαι μην αργήσει, έχει καθυστερήσεις και εγώ φύγω για διακοπές και οι οθόνοι, ας πούμε, έρχονται και με ψάχνουν εδώ στο σπίτι και δεν με βρίσκουν. Θα μας μπανάρει το YouTube, λέει smile, smile, δεν έβρα super chat, θα τρελαθώ, smile, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλάψω σήμερα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αχ, είστε τέλειοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. Αλήθεια όμως, χάρη σε εσάς θα καταφέρω να πάρω την οθόνη. Και το Σεπτέμβριο θα έρθω με το καλό τέλος Αυγούστου βασικά. Θα παραγγείλουμε την οθόνη και θα έχουμε δύο υπέροχες οθόνες εδώ πέρα και θα μπορούμε να κάνουμε live πολύ τέλεια. Δεν το πιστεύω, είστε φανταστικοί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, άπειρα.
Ίσως πάρω καλύτερη οθόνη από αυτή που υπολόγιζα να πάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Είστε τέλειοι. Ουφ, τι να πω. Μαρία, κάνε κανένα παιδί με την Άριελ, please. Θα τον καλέσω σπίτι. Παιδιά, αυτό που είπε για το κόνσερτ αυτός, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε? Μισό λεπτάκι, μπορούμε να κλείσουμε, ας πούμε, εισιτήρια μέσω... εδώ πέρα. Pay bills. Oh. Πρέπει να πληρώνουμε και κανένα λογαριασμό, παιδιά. Είδατε, ορίστε. Να τα χρέη, φεύγουν τα λεφτά. Με τόσο super chat και καρδούλες, λέει, θα μας μπανάρει. Όχι, θα δει πόσο αγαπημένοι είμαστε εδώ το YouTube και θα χαρεί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε 300 like. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, πληρώσαμε τους λογαριασμούς μας, γιατί είμαστε και κυρίες. Και είδατε, εκνευρίστηκε ξεκάθαρα, λέει, πλήρωσε τους λογαριασμούς και κάνει τα δικά της. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να πάρουμε τα εισιτήρια από εδώ ή μπορούμε να τα πάρουμε από τον υπολογιστή. Παίζει η Άριελ, δεν έχει κάτι σχεδόν καθόλου στον υπολογιστή. Για να δούμε εδώ πέρα. Buy tickets. Έχει donate. Carry vampire more. Open order. Order, εδώ. Crackers, purchase books, garlic seeds. Όχι. Μπορούμε να... πώς μπορούν να πάνε τέτοιο. Δεν μου λέτε. Θέλω να κάνω το λέτε, αλλά δεν μπορώ. Δεν πειράζει, Έλενα, να είσαι καλά. Τι ζώδιο είσαι και ποιο μήνα? Είμαι δίδυμος και έχω γεννηθεί το Μάιο. Τι συναυλία θα γίνει? Λέει εδώ ο Έρικ, μας είπε ότι θέλει να πάμε σε μια συναυλία και ότι δεν πρέπει να τη χάσουμε με τίποτα. Και κάτι τέτοια. Αλλά δεν κατάλαβα πού είναι η συναυλία. Και πώς θα κλείσουμε τα εισιτήρια και όλα αυτά. Ξέρει κάποιος να μου πει, τι έχασα? Έχασες ένα χαμό από Superchat εδώ πέρα. Α, πρέπει να κάνει practice. Πες τον όνομα μου, σε παρακαλώ. Αν ξέρει κάποιος σχετικά με αυτές τις συναυλίες εδώ στο Sims, θα μου πει. Έχει εδώ το ημερολόγιο. Α, να το ρε. Λέει, talent show, normal event, λέει, από τις 6 έως τις 11. What? Πώς πάμε εκεί? Αχ, παιδιά, τρέχει μύχτη μου. Είμαι ακόμα άρρωστη. Και πώς αυτό το... νομίζω έρχεται να σε πάρει. Θα περάσει αυτό να σε πάρει στις 8. Ωραία. Okay. Αυτό εδώ πέρα δεν μας νοιάζει δηλαδή. Άμα είναι να έρθει να μας πάρει αυτός, κουμπλέ. Απλά θα κάτσουμε σπίτι εμείς. Μαράκι, δεν μπορώ να κάνω donate. Δεν πειράζει, βρε. Περαστικά, ευχαριστώ. Εντάξει, είμαι πολύ καλύτερα σήμερα. Γύρισα και δύο επικά βίντεο που θα τα δείτε. Όχι αύριο, σίγουρα δεν θα ανέβει αύριο βίντεο. Αλλά λέω να μην ανεβάζω πλέον Σάββατα βίντεο, παιδιά. Γιατί τα Σάββατα λείπουν όλοι. Και λέω να τα ανεβάζω καθημερινές, αλλά ούτε Τετάρτη. Θα δούμε. Να χωρίσω. Απλά να ξέρετε ότι θα φύγω για διακοπές σε λίγες μέρες, πολύ λίγες μέρες. Οπότε θα με χάσετε. Αλλά θα τα λέμε από το Instagram. Μόνο σε μένα κολλάει. Μόνο σε εσένα κολλάει. Σε μένα δεν κολλάει. Και απλά άλλαξε την ποιότητα. Τώρα τι κάνει? Twinkle, twinkle, little star, baby. Εντάξει, από το 1 στο 10 πόσο καλά παίζει πιάνο η Άριελ? Ευθύμη μου, φιλάκια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκες. Παιδιά, αυτός εδώ ο χυμός που πίνω, δεν ξέρω αν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά είναι ο πιο επικός χυμός πορτοκάλι που έχω πιει ποτέ στη ζωή μου. Είναι τέλειος. 10, 6, 5, 9, 0, 8, 3, 7, 5, 10, 5. Show festival. Μαμα, μαμα. Traveler man festival. Κάτσε να δούμε αν θα έρθει να μας πάρει όλος πρώτο. 8. Λοιπόν, θα γίνει καλύτερο το κορίτσι μου. Θα τα καταφέρουμε. Γεια σου, Έλεν. Τι κάνεις, πώς είσαι? Να το Σέρικ. Λοιπόν, have you heard? Painting
The Romance Festival. 2 ευρώ super chat, τέλος, δεν έχω άλλα, λέει η Βασιλιά μου. Βασιλιά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος, τέλος, τέλος όλα τα super chat. Ευχαριστώ Βασιλιά μου, είσαι τέλεια. Παίξε Stardoll. Έχω παίξει νομίζω παλιά. Αλλά θέλετε να δείτε Stardoll σε live. Ξέρω, είναι λίγο περίεργο παιχνίδι. Λοιπόν, okay, θα πάμε με τον Eric φυσικά, γιατί μας κάλεσε το αγόρι μας. Οπότε θα πάμε το ραντεβού. Έχεις τα Stardoll. Είχα παλιά, αλλά δεν θυμάμαι τον κωδικό. Μπορείς να παίξεις Sims από λάπτοπ. Μπορείς να παίξεις Sims από λάπτοπ, αλλά αν δεν είναι καλό το λάπτοπ σου, θα κολλάει. Οπότε δεν στο προτείνω. Εκτός και αν ξέρεις ποιο λάπτοπ έχεις, πας στο ανακατάστημα και ρωτήσεις αν μπορείς να παίξεις με αυτά τα χαρακτηριστικά το Sims. Μαράκι, πρέπει να βγω. Έχω δουλίτσα. Διονύση, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Φιλιά και πολλά. Μουά! Και αν μου χρωστάς να πάμε Κρήτη, κανόνισε. Καλή συνέχεια σε όλοι, λέει Διονύση. Γεια σου, Διονύση. Bye. Έλενα, γεια σου και σε σένα. Πάλι με το μαγιοτσίτσι δι' αυτή, ρε παιδιά. Έλεος. Αυτά τα σπαστικά που κάνει το Sims, δηλαδή. Τι είναι αυτό. Τι, δεν μπορεί να αλλάξει ρούχα. What? Outfit? Change that. Τι? Είναι όλα με μαγιό. Θα τρελαθούμε. Οχ, 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 οχ. Γιατί έχει μπαγκάρει τώρα. Τέλος πάντων, ας είναι με μαγιό, τι με νοιάζει με ένα μπουτιά σου. Την κορυδεύει όλος ο κόσμος. Έρικα, έλα εδώ, γύρνα πίσω. Ο Έρικα έφυγε, με παράτησε. Ναι, κλείσε του χρόνου, πάμε Κρήτη, αν θες και οθόνες φυσικά. Ωραία. Θα κάνουμε όλα αυτά του φεστιβάλ, να δούμε τι είναι. Λοιπόν, πώς το κατέβασες? Δεν το κατέβασα, το αγόρασα από το Origin. Να πας να τις αλλάξεις, λέει. Δεν μπορώ να τα αλλάξω. Εσείς κατεβάσεις το κινητό, το Sims 4. Τέλεια. Μόλις μαράκι έσπασε το κινητό μου. Όχι. Πού πας βρε καπίση? Γίνε πίσω. Σακούρα, Έρικ. Τι κάνει ρε, φεύγει. Μαρία, βοήθεια, τι έγινε? Σε παρακολουθώ εδώ και χρόνια και πιστεύω ότι είσαι η καλύτερη Ελληνίδα YouTuber. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίζετε και εσείς Sims 4. Έλα να βγάλουμε φωτογραφία μαζί. Εδώ άμα αγοράσω ρούχα, Wear Festival T-shirt. Τι στο καλό, θα μπορέσει να το φορέσει. Smile μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 2 ευρώ super chat! Με τις καρδιές σου τις υπέροχες της Rainbow! Παιδιά, μόνο η Smile κάνει η Rainbow καρδιές εδώ πέρα. Έχει κάνει χαμό μόνη της. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκούλα μου. Τρώνε καλά καλά αυτοί. Κάτσε να παραγγείλουμε κι εμείς. Ράμεν, ντάγκο, νιγκίρι. Νιγκίρι είναι σαν σούσι, ε. Όχι, ράμεν θα πάρω. Μου αρέσει πολύ το ράμεν. Και το ράμεν είναι και σου πίτσα. Και είναι ό,τι πρέπει για τώρα που μου αρέσει τη γούλα. Δεν έχω φτιάξει Origin. Και πώς παίζεις Sims χωρίς Origin? Εδώ πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Μην μας ορφάει καμία, γιατί είναι όλες φλέρτι και ρομαντικές εδώ πέρα. Αυτό τι φορεί ρε φίλε. Εγώ θέλω να κάτσω εδώ με τον Eric. Φύγετε όλες από κοντά του. Θα μας φάνε τον άντρα. Ωραία ακουστικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είπα να βάλω τα πράσινα, παιδιά. Είχαν πιάσει λίγο σκόνη επειδή είχα καιρό να τα φορέσω, αλλά εντάξει, όλα καλά. Δεν έχω παίξει το Sims στο κινητό, όχι, να σας πω την αλήθεια. Γενικά δεν παίζω πολλά παιχνίδια στο κινητό, ένα παίζω μόνο. Εγώ τρώω μουσακά. Μιάμι! Εγώ έφερα, παιδιά, ένα μπιφτέκι κοτόπουλο. Βαρετό. Κοίτα πώς τρώει με τα ξυλάκια, δεν ξέρει να φάει με τα ξυλάκια, είναι γλυκούλα. Φάει με το καλό. Να κάνουμε τίποτα με τον άντρα μας εδώ πέρα. Ενώ παλεύουμε να φάμε. Νικολή, ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκες, φίλε, καπολά. Γεια σου, Γεωργία μου, και πάλι.
Παίξε Roblox, παιδιά. Roblox δεν παίζει να παίξω ποτέ. Minecraft, λέγω τώρα, επειδή είναι της μόδας, θα θέλατε να ξαναδείτε από μένα. Επειδή το έχω δει πάρα πολύ να παίζουν. Και νοσταλγώ, η αλήθεια είναι. Τι λέτε, θα θέλατε. Α, γλυκουλάκια. Λοιπόν, ναι, 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 ένα όχι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, σήμερα θα κατεβάσω το Minecraft στο PC μου. Δεν θυμάμαι τίποτα βέβαια από το Minecraft. Θα προσπαθήσω να το θυμίσω, το πιο βαρετό παιχνίδι ever. Εντάξει, δεν θα παίξω single player. Θα παίξω τα mini games, που μου άρεσαν πολύ τότε. Ποιος θυμάται, λέω εγώ τώρα, το block party ας πούμε, που ήταν επικό. Εγώ για τέτοια λέω, έτσι για χαβαλέ, όχι να κάνουμε κόσμο επικό και σερβερ και δεν ξέρω εγώ τι. Θα είναι δύσκολα για μένα. Βρε Ερικ, ξεκόλα λίγο από το κάθισμά σου εκεί πέρα, ολοκάθισε. Sakura Tea Together. Όλοι θέλετε, λοιπόν, ωραία. Θα κατεβάσω το στο Minecraft σήμερα. Έχω να το κατεβάσω στον υπολογιστή μου κάτι χρόνο. Βασικά από τότε που πήρα αυτό τον υπολογιστή, 2 χρόνια σχεδόν δεν το έχω βάλει στο PC μου. Τζότζο, το θυμάσαι! Να παίξουμε hide and seek και διάφορα τέτοια που παίζαμε παλιά. Γιατί όχι. Και άμα είναι και μαζί σας ακόμα καλύτερα. Όσοι έχετε το Minecraft να το κάνετε εγκατάσταση σήμερα στον υπολογιστή σας, γιατί αύριο, λέω, τώρα μπορεί να κάνουμε live Minecraft. Εγώ τις τελευταίες μέρες τρώω σαλάτες λόγω ζέστης, δεν μπορώ να τρώω πολύ. Και εγώ η αλήθεια είναι πως τρώω πολύ ελαφριά πράγματα. Χθες το βράδυ, ας πούμε, έφαγα μόνο ένα μπολ δημητριακά. Επίσης, τι άλλο ήθελα να σας πω. Όχι σχετικά. Α, ναι. Αύριο να ξέρετε ότι live θα κάνουμε τέτοια ώρα πάλι. Γύρω στις 4-4.30, μην σας πω και 5. Επειδή έχω να πάω σε μια δουλειά το μεσημέρι, δεν θα καταφέρω να κάνουμε live νωρίς πάλι. Οπότε να έχετε το νου σας για τέτοια ώρα. Αυτή είναι η Μαντό. Μαντό! Α, πάμε να την γνωρίσουμε. Μπορούμε να τη ζητήσουμε αυτόγραφο και selfie. Έλα, λίγο άσε τον Έρικ να πάμε να βρούμε τη Μαντό. Ορίστε, θέλετε να δείτε και τη Μαντό. Νάτι. Α, γεια σου! Τι, δεν έβγαλε φωτογραφία τώρα. Στον Παρίλα. Friendly. Α, έχω δει και τη χαιρετάνε άλλη. Μας γράφει. Άσε, πάω πάλι στον αγαπημένο μας. Να παίξεις Minecraft. Χάρηκα μόνο που διάβασες το μήνυμά μου. Α, γλυκουλάκι. Η Smiley βάζει το καλύτερο emoji σε όλο το chat. Τέλειο. Αυτός θέλει τουαλέτα ο κακομύρης. Αλλά εγώ έλεγα να τον καλέσω να έρθει σπίτι σήμερα. Του Γκούκο Καμπού. Προπόζαλ. Θέλετε να του κάνω proposal τώρα εδώ. Του κάνω proposal, παιδιά, το αποφάσισα. Α, έχει έφυγε. Proposal και θα έχουμε και fame. Θα το κάνουμε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Έρη, καλά εδώ. Proposal τώρα. Ας κατουριέσαι, δεν με νοιάζει. Θα πεθάνω. Είναι τέλεια. Γλυκουλάκια μου. Αυτός είναι very πεθαίνει. Δεν είναι καθόλου καλά. Τον αφήνουμε τον κακομύρη. Εγώ βασικά θα ήθελα να του πω να είσαι να κοιμηθεί σπίτι μου σήμερα. Να κάνουμε καλύτσες και φυλάκια. Τέλος πάντων. Τζόρτζ! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 3 ευρώ super chat! Με τις όμορφες καρδούλες σου και εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Εντάξει, θα τελειώσει αυτή εδώ η μπαρίζα και μετά θα γυρίσουμε σπίτι γιατί ο κακομύρης δεν είναι καλά. Είσαι ακόμα άρρωστη. Είμαι καλά τώρα. Λίγο τρέχει η μητούλα μου. Αυτή τη στιγμή, αλλά θα ζήσω.
Έλα, Έρικ, τελειώνει τα βασανά σου. Του κάναμε πρώτος, παιδιά. Είμαστε αραβωνιασμένοι. Σε αφήνω όμως τώρα, πάμε σπίτι. Bye. Καληνύχτα. Τα λέμε. Γεια σου. Γεια Μαρία μου, με θυμάσαι, Κυριακή μου. Δύσκολα, παίξε Stardoll. Λοιπόν, σημειώνω καινούργια παιχνίδια που θα παίξουμε. Τώρα επί τόπου. LOL θα θέλατε να δείτε να κάνουμε live. Πείτε μου την αλήθεια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το LOL. Αλλά δεν, ξέρω ότι δεν είναι για όλους. Οπότε, γράφω Stardoll να το δοκιμάσουμε. Doll. Βέβαια τα αγόρια θα φρικάρουν εδώ πέρα. Ουλαμπά, πήγαινε. Τι να σε βάλω να κάνω. Κάνε λίγο γυμναστική βρεά, ρελ. Άντε. Ναι, θέλετε. Όχι. Πολλά, όχι, λίγα να είναι. Λοιπόν, ωραία, βάζω το Stardoll. Stardoll, λοιπόν, Stardoll. Μετά, Minecraft. Minecraft. Και, LOL, σε παρένθεση θα το βάλω. Έτσι και έτσι. Δεν τρελαίνεστε κιόλα. Και μπροχάλα. Α, έχουμε και τον μπροχάλα εδώ. Λείπατε οι περισσότεροι όταν κάναμε μπροχάλα την άλλη φορά. Να βλέπουμε και τίποτα διαφορετικό, όχι όλα τα ίδια και τα ίδια. Και Kitty Powers Matchmaker μπορούμε να παίξουμε δυστυχώς μόνο στο Twitch. Οπότε, ναι, θα κάνουμε εκεί κάποια στιγμή ένα live. Αν και εκεί πιο πολύ μιλάω παρά παίζω. Αλλά τέλος πάντων. Ωραία, τα σημείωσα εδώ πέρα. Να τα έχουμε στο νου μας, μην τα ξεχάσουμε. Τώρα θα κάτσω να κατεβάσω το Minecraft μετά. Θέλω να μου πείτε όλοι εσείς οι αγαπημένοι μου, πόση ώρα κάνω live. Όταν μπήκαμε κλείσει, θυμάμαι τι είχα πει ο Τζόρτζο. Θυμάμαι, smile, μήχες πληγώσει λίγο. Αλλά για σένα το κάνω, για να παίζουμε και κάτι διαφορετικό. YouTubers live, θα μπορούσε. Εμένα μου αρέσουν και άλλα παιχνίδια, όπως το Walking Dead με τα zombie και όλα αυτά. Ή το Life is Strange, θα μπορούσαμε. Τι λέτε, θα μπορούσαμε να παίξουμε και τέτοια παιχνίδια. Αλλά αυτά είναι πιο χαλαρά. Και όχι πιο χαλαρά, το αντίθετο. Αυτά τα παιχνίδια είναι λίγο πιο focus. Πρέπει να είσαι focus στο παιχνίδι και όχι τόσο πολύ στο chat. Οπότε, ναι. Θέλετε να πάρω και το Life is Strange. Φεύγω, τα λέμε. Ήρθε ο άντρας μου, Βασιλεία μου, φιλάκια πάρα πολλά. Το Life is Strange όμως το καινούριο, όχι το παλιό, γιατί το παλιό το ξέρω όλο απ' έξω και ανεκατοτά, το έχω δει 100 φορές, οπότε δεν έχει νόημα. Το καινούριο άμα είναι θα παίξουμε. Κοπελιά μου, ντύσου λίγο, σαν άνθρωπος. Παιδιά, γιατί είναι έτσι, έχει παγκάρι. Για περιμένετε λίγο, κάνουμε ένα save. Γιατί δεν μπορώ να φορέσω τίποτα άλλο εκτός από το μαγιό μου. Ναι, λέτε. Θα κάνουμε πολλές δοκιμές. Το Sims εντάξει είναι μια εύκολη λύση. Εννοώ και για το chat και για το live και όλα. Αλλά καλό είναι να δοκιμάζουμε και άλλα πράγματα. Βέβαια, δεν θέλω να παίζουμε διάφορα παιχνίδια σε κάθε live. Δηλαδή, το κάθε live θα έχει το δικό του παιχνίδι. Fortnite δεν ξέρω να παίζω. Είχα δοκιμάσει, αλλά δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 300 like. Και Sims 3 θα μπορούσαμε να παίξουμε, σωστά. Ναι. Sims 3. Το έχουμε παρατήσει. Το Evacking Life. Τι είναι το Evacking Life? Horror. Το είπα στον Θάνο. Και μου είπε ναι. Απλά δεν ξέρουμε ποιο παιχνίδι θα παίξουμε. Be married. Oh my god. Λοιπόν, λέει. Θα μας γκρεμίσουν εδώ πέρα. Watch TV. Δες λίγο τηλεόραση. Αυτό που έκανα εγώ τόσες μέρες που ήμουν άρρωστη. Λοιπόν, παιδιά, πόσες ώρες κάνω live. Δεν μου είπατε. Who's your daddy? What? Life is strange. Ναι, τα έχω σημειώσει όλα. Θα κάτσω να τα ψάξω μετά. Εγώ παλιά έπαιζα και λίγο CSGO. Να δω και εγώ τι άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, να ανοίξω λίγο το Steam. Να δω τι άλλα παιχνίδια έχω. Να σας πω μήπως παίξουμε και τίποτα άλλο. Εγώ με παρέα παίζω αρκετά παιχνίδια. Αλλά άμα δεν έχω παρέα είμαι λίγο.
Βαριέμαι άμα δεν έχω παρέα να παίζω διαφορετικά παιχνίδια. Λοιπόν, ωραία, να βλέπω και το chat. 54 λεπτά, ωραία. Alan Wake, ας πούμε, είναι τρομακτικό έτσι περίπου παιχνίδι. Περίπου τρομακτικό, οπότε θα ήθελα να το δούμε. Αμνίζια έχω. Τι άλλο που θα μπορούσαμε να παίξουμε. Bad Dream Coma, και αυτό είναι ένα horror τύπου παιχνίδι, ιστορία που απλά κάνεις κλικ. Έχω όλα τα Batman για κάποιο λόγο. Bear With Me, α, και αυτό είναι τέλειο παιχνίδι και αυτό θα ήθελα να το παίξουμε. Το Bear With Me. Εγώ δεν το είπα για να σε πληγώσω, απλά για να αλλάξει λίγο το κλίμα. Ναι, ξέρω, πλάκα κάνω. Ρίξε μια ματιά και στο Friday the 13th. Όχι, φοβάμαι. Bear With Me, ναι. Τι άλλο έχω εδώ πέρα. Απλά αυτά βαριέμαι. Και το Blackwood Crossing ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχω αρκετά που θα μπορούσαμε να παίξουμε. Απλά έχω κολλήσει λίγο με τα συνηθισμένα, δυστυχώς. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Έχω πολλά παιχνίδια που τα οποία είναι story time και θα μπορούσαμε να παίξουμε. Έχω πολλά Lego, Hobbit, Lord of the Rings, Worlds. Το Left 4 Dead μ' αρέσει, έχω Layers of Fear και αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Lego Jurassic World, Marvel Avengers, έχω πολλά. Mortal Kombat έχω. Ένα άλλο που μου αρέσει πολύ. Τέλος πάντων, έχω αρκετά παιχνίδια. Εντάξει. Θα τα πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω. Και να μην παίζουμε όλους λίγους. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα κάτσω να κατεβάσω, να βρω βασικά όλα αυτά που μου είπαμε. Και το Minecraft. Ωραία, τέλεια. Παίξε ό,τι θέλεις. Μαράκι, μπορείς να κάνεις ένα βίντεο που να μας δείχνεις πώς να κατεβάσουμε διάφορα πράγματα από το Sims. Ναι, θα το κάνω σε live όταν με το καλό έρθει καινούριο οθόνη. Γιατί χωρίς την καινούριο οθόνη δεν μπορώ να το κάνω. Παιδιά, φεύγετε. Νομίζω ότι είναι η ώρα που όλοι πάτε λίγο πολύ βόλτα. Οπότε λέω να το κλείσω κι εγώ εδώ, κάπου εδώ, αυτό το live stream. Έχω το Tomb Raider. Τέλεια. Λοιπόν, όσοι θέλετε να τα πούμε, μπείτε. Όλα τα μέλη βασικά που θέλουν να τα πούμε λίγο, να μπουν στο Discord, να πιάσουμε έτσι λίγο την κουβεντούλα και αυτά, να, μέχρι να κατέβει το Minecraft και αυτά, έτσι να μιλήσουμε λίγο, να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Εγώ θα είμαι στο Discord για όλα τα μέλη, στην ομάδα Ice Creams που είμαστε εμείς. Οπότε ναι, για τους υπόλοιπους, φιλάκια πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα τα πούμε αύριο λογικά. Θα παίξουμε αύριο κάτι διαφορετικό. Θέλετε να δοκιμάσουμε αύριο κάτι άλλο? Θα μπορούσαμε. Minecraft, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτά. Φιλάκια πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Smile, τον George, την Μαρία Αστεράκη, τον Διονύση, τη Βασιλεία. Ξέχασα κάποιον. Ευχαριστώ όλους για τα super chat, για τα donate. Όλα, όλα, είστε υπέροχοι όπως πάντα. Για τα like σας. Το live αυτό θα ανέβει μετά, να πάτε να το δείτε. Φιλάκια πολλά σε όλους. Bye bye. Γεια σας. Και χαρά σας. Πάω να φυσήξω τη μύτη μου επιτέλους. Bye.